Υπό αστυνομική προστασία έχουν τεθεί ο δήμαρχος της Πράγας Ντένεκ Χρυμπ και άλλα αυτοδιοικητικά στελέχη της τσεχικής πρωτεύουσας μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Respect ότι βρίσκονται στο στόχαστρο των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Οι συγκεκριμένοι αιρετοί έχουν συχνά δεχθεί επικρίσεις από Ρώσους αξιωματούχους για τη δράση τους. Όμως η Μόσχα χαρακτηρίζει fake news το δημοσίευμα της Respect, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές. Μπορεί να υποθεί ότι η αστυνομική προστασία διαρκεί από περίπου το Πάσχα. Η ημερομηνία τερματισμού δεν έχει ακόμα οριστεί, αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω πού βασίστηκε η απόφαση της αστυνομίας της Τσεχίας. Δυστυχώς λοιπόν δεν μπορώ να πω αν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες προσπαθούν να με σκοτώσουν με Ρικίνη ή Πολόνιο ή Νόβιτσοκ. Είναι απλά αδύνατον να δώσω αυτή την πληροφορία αυτή τη στιγμή. Πρόσφατα ο Δήμος της Πράγας μετονόμασε πλατεία έξω από τη ρωσική πρεσβεία σε πλατεία Μπόρις Νεμτσόφ, τιμώντας το σφοδρό επικριτή του Πούτιν που δολοφονήθηκε το 2015. Σε άλλο σημείο της πόλης σχεδιάζεται μνημείο στους άνδρες του στρατηγού Αντρέι Βλασόφ, που συνέβαλε στην απελευθέρωση της Πράγας αλλά πολέμησε στο πλευρό των Ναζί και απέναντι στον Κόκκινο Στρατό.